Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα κατευθείαν στον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Καλώς ήρθατε, Υπουργέ. Καλή σας ημέρα πριν το πρώτο ερώτημα, επιτρέψτε μου. Θα στάω από αυτό. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθετές σας. Πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, διευκρινίστε μας. Ιδιωτικοποιείτε το νερό και δεν το έχουμε καταλάβει? Το αντίθετο. Α. Το αντίθετο, και επιτρέψτε μου λίγο να τα βάλουμε όλα με τη σειρά, γιατί πραγματικά μου κάνει εντύπωση που η αξιωματική αντιπολίτευση, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να προσπαθεί να διακινήσει ένα ψέμα, ένα αισχρό ψέμα, θα πω. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Εδώ μπροστά μου έχω το νομοσχέδιο το οποίο περάσαμε πριν δύο εβδομάδες. Σε αυτό το νομοσχέδιο, στο άρθρο 3, στους ορισμούς, γράφουμε ξεκάθαρα για πρώτη φορά σε ελληνικό νόμο και για πρώτη φορά από την κυβέρνησή μας ότι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, άνω κάτω τελεία, διαβάζω το άρθρο 3, οι δημόσιοι και οι δημοτικοί φορείς, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημοτική επιχειρήση, ίδρυυση κτλ. Δηλαδή, για πρώτη φορά έχουμε θωρακίσει και έχουμε κλείσει οποιαδήποτε κερκόπορτα θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί για να προχωρήσει σε μια ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδατος. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί πιστεύουμε ότι το νερό δεν είναι εμπορεύσιμο αγαθό. Το νερό είναι και θα παραμείνει ένα δημόσιο αγαθό. Σας λένε όμως, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Σας λένε ότι φτιάχνετε ρυθμιστική αρχή, η οποία θα επιβλέπει αργότερα τους ιδιώτες οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν το νερό. Γι' αυτό ότι φτιάξατε τη ρυθμιστική αρχή? Όχι. Δεν το φτιάξαμε γι' αυτό. Δεν δημιουργήσαμε γι' αυτό τη νέα ρυθμιστική αρχή, τη νέα ανεξάρτητη δημόσια αρχή εποπτείας και ελέγχου. Δεν την δημιουργήσαμε για να ελέγχει ιδιώτες παρόχους, γιατί εμείς με το νόμο μας έχουμε απαγορεύσει να παρέχονται υπηρεσίες ύδατος από ιδιώτες. Τη δημιουργήσαμε για να ελέγξουμε τα δημόσια και δημοτικά μονοπόλια. Αυτή τη στιγμή ο νόμος μας ορίζει ότι η παροχή ύδατος, πόσιμου νερού, μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και μόνο από εταιρείες του δημοσίου. Έτσι, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ συγκεκριμένα. Αυτά είναι δημόσια μονοπόλια. Επειδή λοιπόν είναι δημόσια μονοπόλια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ελέγχονται και ότι οι πολίτες θα πληρώνουν το νερό όσο και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις να μην γνωρίζουμε και πώς ελέγχουν και αν λειτουργούν σωστά αυτές οι επιχειρήσεις. Σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Υπάρχει ένας νόμος που ορίζει ότι όλοι οι πάροχοι ύδατος, δημοτικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, και οι υπόλοιπες, θα πρέπει να αναρτούν, να καταχωρούν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάποια στοιχεία. Ποια στοιχεία είναι αυτά? Το αν ελέγχουν το νερό και πόσο συστηματικά ελέγχουν την ποιότητά του, για να διαπιστώνουμε ότι είναι ασφαλές, και το πόσο τιμολογούν το νερό. Σας πληροφορώ ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις δεν αναρτούν τα στοιχεία όπως έχουν υποχρέωση βάσει νόμου. Αυτές που αναρτούν τα στοιχεία, οι 4 στις 10, τι διαπιστώνουμε? Υπάρχουν δημοτικές επιχειρήσεις ύδατος που χρεώνουν το νερό στους δημότες έως και 200% πιο. Γιατί το κάνουν αυτό? Σε αυτό θέλουμε απαντήσεις. Σε αυτά τα θέματα, αυτά είναι τα σοβαρά. Σε αυτό θέλουμε απαντήσεις. Γιατί το κάνουν? Δηλαδή, οι σωλήνες τι είναι, από χρυσό που στο φέρνουν το νερό? Οι γεώτρησοι που εργάζονται 30 εργαζόμενοι πάνω από τη γεώρτα, σκάβουν οι εργαζόμενοι. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν γιατί αυτή την απόφαση έχουν λάβει και γιατί δεν υπήρχε ενδελεχής έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα, να το πούμε, που είχε την αρμοδιότητα ελέγχου και εποπτείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γι' αυτό εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε το εξής, επειδή θέλουμε να αλλάξουμε την παθογένεια στη χώρα μας ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδάτων. Γιατί πρέπει να σας πω ότι πέρα το ότι χρεώνουν πολύ, έως και 2 φορές πιο ακριβά το νερό, πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που εκείνες δηλώνουν, έχουν πολλές απώλειες ύδατος. Χάνουν δηλαδή νερό το οποίο φτάνει και το 60%. Δηλαδή διελίζουν 100 κυβικά και τα 60 κυβικά είτε χάνονται, είτε έχουμε απώλειες, είτε δεν τιμολογούνται. Παράδειγμα στην ΕΙΑΤ, στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, και να μην ξεχνάμε ότι. Μην ξεχνάμε τη συναυλία που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους προχθές στη Θεσσαλονίκη, που ήταν όλες οι αποχρώσεις μαζί. Σας βγάλανε τότε, σας βγάλανε και στα μανταλάκια, θέλω να σας πω και διάφορα. Θα μπορούσαμε, κύριε Υποφάντη, θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς, γιατί συμφωνούμε απόλυτα ότι το νερό πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, το διασφαλίζει η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και το θωρακίζει ο νόμος που ψήφισαμε εμείς. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι το Μάρτιο του 2018, δηλαδή πριν μερικά χρόνια επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Θεσσαλονίκη, 1 εκατομμύριο Θεσσαλονικής,
μείνανε χωρίς νερό επί ένα, από μία ολόκληρη εβδομάδα. Γιατί πρέπει να γίνει καλύτερα η δουλειά. Γιατί πρέπει να ελεγχθούν τα δημόσια μονοπόλια. Δεν σημαίνει ότι επειδή μια επιχείρηση είναι δημόσια, δεν θα πρέπει να ελέγχεται, δεν θα πρέπει να ελέγχονται οι υπηρεσίες στους πολίτες και θα πρέπει οι πολίτες τελικά να είναι έρμε είτε της μολογιακής πολιτικής που αποφασίζει χωρίς να είναι νόμιμο, είτε ενός νερού που μπορεί να μην είναι ποιοτικό. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε χωριά και οικισμούς που δεν έχουν νερό ή δεν έχουν αρκετό νερό ή δεν έχουν καλό νερό. Ακόμα και τώρα. Ακόμα και σήμερα το δύο. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα διορθώσουμε. Άρα για να τελειώσει αυτή η κουβέντα. Εμείς μεταφέραμε αρμοδιότητες του Υπουργείου και του Υπουργού, τις μεταφέραμε, αρμοδιότητες δικές μας δηλαδή, σε μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή. Και ρωτάω, ποιο είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιον που δεν θέλει... Σας το είπα στην αρχή, κύριε Υπουργέ, για να το κλείσουμε. Το έλεγχο το επιχείρημα... της επιχειρήσης. Σας το είπα. Το επιχείρημα είναι ότι σε δεύτερο σημείο, δεύτερο βήμα, θα επιτρέψετε να μπουν μέσα οι ιδιώτες τόσο στις δημοτικές επιχειρήσεις. Ωραία, άρα μια εικασία. Γιατί απάντα. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εμείς εγώ σας παίρνω το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έτσι. Ναι, εμείς με τον νόμο που ψηφίσαμε ορίζουμε στο άρθρο 3 ξεκάθαρα ποιοι είναι αυτοί, ποιες είναι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που θα παρέχουν νερό. Είναι ας μόνο κάνουμε ένα κόμμα τότε να το διαβάσουμε οι συνάδελφοί σας στη Βουλή. Ποιες είναι οι δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τα 263 άρθρα του νομοσχεδίου. Τα τρία πρώτα άρθρα διαβάσουμε. Ας κάνουμε ένα κόμμα, επειδή το διαβάσαμε. Το άρθρο 1 που αναφέρει τις αρμοδιότητες της νέας αρχής που είναι μόνο εποπτείας και ελέγχου, δεν είναι ρύθμισης. Τις αρμοδιότητες της ρύθμισης της αγοράς τις διατηρεί η πολιτεία, μάλιστα, το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βέβαια, και τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Υπουργέ, άρα, αυτό από τον δεν νερό, αλλάζει. Υπουργέ, στα 24,4 ανέρχεται η επιδότηση συνολικά για ιδιώτες, για τα νοικοκυριά, για επιχειρήσεις, για αγρότες, στις επιδοτήσεις ρεύματος για τον Απρίλιο. Σας ρωτώ, γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος είναι πληγή για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρετε, τους ανοίγουμε με ένα άγχος όλοι. Πότε θα πάψουν οι επιδοτήσεις να είναι απαραίτητες και οι τιμές θα επανέλθουν? Θα σας το πω λίγο διαφορετικά, ότι οι επιδοτήσεις θα συνεχίσουν να δίνονται στους λογαριασμούς ρεύματος νοικοκυριών για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Εμείς ανακοινώσαμε επιδοτήσεις και για το μήνα Απρίλιο και εφόσον χρειαστεί, βεβαίως ανακοινώσουμε τις επιδοτήσεις για το μήνα Μάιο. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δεν έχει τελειώσει η ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση συνεχίζεται. Οι λογαριασμοί μετά τις επιδοτήσεις σε πολλούς παρόχους πραγματικά προσεγγίζουν σε πολλές περιπτώσεις τα προ-κρίση επίπεδα, αλλά η ενεργειακή κρίση δεν έχει τελειώσει. Ο επόμενος χειμώνας μπορεί να είναι δύσκολος και γι' αυτό εμείς θα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε νοικοκυριά αλλά και επαγγελματίες για όσο χρειάζεται. Αυτό είναι μια επεφρασμένη διάθεση και μια απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και 20 μήνες τώρα που επιδοτούμε κάθε μήνα τους λογαριασμούς ρεύματος έχουμε αποδείξει πραγματικά ότι δεν αφήσαμε τα νοικοκυριά αστήριχτα. Στηρίξαμε όλο αυτό το διάστημα του προηγούμενου χειμώνα και του προηγούμενου χρόνου λογαριασμούς ρεύματος μέσα από επιδοτήσεις που κατάφεραν να διατηρήσουν σε προσιτά επίπεδα τους λογαριασμούς ρεύματος χωρίς βεβαίως να λέμε ότι λύσαμε το πρόβλημα, έτσι. Το πρόβλημα για να λυθεί. Η πράσινη ανάπτυξη, έχετε πει, και οι ανανεώσιμες πηγές, γι' αυτό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και τα νέα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία έχουμε ήδη ανακοινώσει, αλλά και πρόκειται να ανοίξουν οι πλατφόρμες στο επόμενο διάστημα. Το νέο εξοικονομώ 2023. Το αλλάζω συσκευή. Το αλλάζω θερμοσύφωνα. Α, το φωτοβολταϊκό συστέγη με μπαταρία. Εδώ σας όλα θέλουμε, αυτά λέτε. Είναι προγράμματα τα οποία πραγματικά βοηθούν στην εξοικονόμηση, στη μείωση πρώτο. Δηλαδή της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του λογαριασμού. Πάμε στο πρώτο. Αλλάζω θερμοσύφωνα. Σας πληροφορώ από τα πράγματα που ακούστηκαν και όλοι ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς θα γίνει. Και χθες, Νίκο, ανακοίνωσε ο Υπουργός, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι μπήκαν κι άλλοι 105.000 δικαιούχοι στο ανακύκλωνο αλλάζω συσκευή. Ναι, ναι. Πάμε στον αλλάζω θερμοσύφωνα. Αλλάζω θερμοσύφωνα. Επιδότηση που μπορεί να φτάνει και το 60% για νοικοκυριά για να αντικαταστήσουν τον παλιό ενεργοβόρο ηλεκτρικό θερμοσύφωνα με ένα σύγχρονο νέο ηλιακό θερμοσύφωνο. Να μειώσουν άρα, κατά 75% για μόνο την ηλεκτρική ενέργεια και τον εσωτερικούς θερμοσύφωνες. Εσωτερικούς θερμοσύφωνες, έτσι. Μιλάμε μόνο για αντικατάσταση, για την επιδότηση της αντικατάστασης του ηλεκτρικού θερμοσύφωνο. Και έτσι μαζί με αυτόν τον τρόπο το νοικοκυριό θα έχει ζεστό νερό με πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και άρα χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος. Ένα
πολύ σημαντικό πρόγραμμα που βοηθάει πέρα από τα νοικοκυριά, πρέπει να πούμε, βοηθάει και την εγχώρια βιομηχανία, γιατί ξέρετε ότι έχουμε τεράστια βιομηχανία, εγχώρια κατασκευής και παραγωγής ηλιακών θερμοσυφώνων, που είναι και πολύ εξαγωγική. Άρα, εδώ ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μιλάτε για 180.000, αλλά μήπως φτάσουμε όπως και το αλλάζω συσκευή να έχουμε 450-500.000 κόσμο? Εμείς για πρώτη φορά τα προγράμματα τα οποία έχουμε ανακοινώσει η κυβέρνησή μας, κύριε Υποφαντή, έχουν το εξής θετικό στοιχείο. Ναι. Ότι υπάρχουν οι δικαιούχοι του προγράμματος βάσει του προϋπολογισμού του αρχικού που έχουμε διαθέσει. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η λίστα με τους επιλαχόντες. Οπότε κάθε φορά που αυξάνουμε τον προϋπολογισμό, όταν βρίσκουμε χρήματα είτε ευρωπαϊκά είτε από άλλους φόρους, τότε εντάσσουμε και επιλαχόντες. Για παράδειγμα, στο εξοικονομώ 2021 αρχικά εντάχθηκαν 40.000 περίπου δικαιούχοι για να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους. Βρήκαμε τα χρήματα και εντάξαμε και όλους τους επιλαχόντες που ήταν επιπλέον 40-45.000. Και άρα τελικά είχαμε 80.000 εντάξεις. Στο αλλάζω συσκευή, για παράδειγμα, ένα άλλο. 150.000 που είπε η Μιλένα πριν από λίγο, ναι. Και πολύ φιλολαϊκό πρόγραμμα, γιατί βοηθάει την ελληνική οικογένεια να αντικαταστήσει ένα παλιό κλιματιστικό ή ένα ψυγείο με ένα καινούριο, να έχει χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος και βέβαια πολύ καλύτερο περιβάλλον μέσω σπίτι. Εκεί ξεκινήσαμε και εντάξαμε αρχικά 250.000 συμπολίτες μας από τους 900.000. Σήμερα έχουμε προσεγγίσει τους 600.000 εντάξεις. Προχθές ανακοινώσαμε 105.000 εντάξεις από τους επιλαχόντες, δηλαδή 105.000 οικογένειες, νοικοκυριά, είδαν στο κινητό τους ένα μήνυμα που τους έλεγε ότι μπορούν να πάνε να λάβουν το βάουτσερ, την επιδότηση δηλαδή, για να αντικαταστήσουν ένα κλιματιστικό. Και έτσι λειτουργούν όλα τα προγράμματά μας. Η Ελλάδα, Υπουργέ, μετατρέπεται σε έναν κόμβο, ενεργειακό κόμβο, θα λέγαμε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σε αυτό, ώστε να μην εξαρτώμαστε, ξέρετε, από γύρω-γύρω, αλλά να τροφοδοτούμε εμείς με φυσικό αέριο και ενέργεια Βαλκάνια, Κεντρική Ευρώπη. Είδατε και χθες τον ομολογό σας από τη Μολδαβία, αν δεν απατώμε. Πολύ σωστά. Είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας Μολδαβίας. Ήδη πρέπει να ξέρετε ότι εξάγουμε φυσικό αέριο που φτάνει μέχρι τη Μολδαβία. Και θα προχωρήσει, μάλιστα, είναι σε συζητήσεις η ΔΕΠΑ Εμπορίας, που είναι μια κρατική επιχείρηση, για να συνεργαστεί και να εξάγει φυσικό αέριο το οποίο θα φτάνει στη Μολδαβία και έτσι θα βοηθήσουμε στην ενεργειακή ασφάλεια αυτής της χώρας. Πρέπει να σας πω όμως ότι τα τελευταία 4 χρόνια η διείσδυση, η σύνδεση δηλαδή νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημά μας έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019 που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Με αποτέλεσμα να γλιτώσουμε το 2022 πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από φυσικό αέριο, το οποίο θα πληρώναμε και θα κάναμε εισαγωγή για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, που δεν χρειάστηκε επειδή έχουμε σχεδόν διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή, επειδή καταφέραμε σε 4 χρόνια να εγκαταστήσουμε 5 φορές παραπάνω ΑΠΕ από ότι την τετραετία 2015-2018. Την τετραετία 2015-2018 σχεδόν είχαν παγώσει οι ΑΠΕ, είχαμε πολύ μικρή εγκατάσταση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από το 2019 και μετά έχουμε δεκαπλασιάσει σε ετήσια βάση την εγκατάσταση νέων ΑΠΕ. Και αυτό βοηθάει μείωση του λογαριασμού ρεύματος, ναι, και βεβαίως μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, βέβαια, που θα κάνουν κλιματική κρίση. Βέβαια υπάρχει μια τεράστια ανασφάλεια εδώ, έτσι, γιατί ανασφάλεια για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Όσο πολλαπλασιάζονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο θα πρέπει να έχει ληφθεί και η μέρημνα, ούτως ώστε όταν έχεις υπερπροσφορά ή μείωση της παραγωγής από τις ΑΠΕ, από τις ανανεώσιμες πηγές, να κρατάει το σύστημα ενέργειας της εφεδρείας του, να μην έχουμε blackout. Και εν ώψη του καλοκαιριού θέλουμε. Γι' αυτό και θέλουμε. Πολύ σωστή παρατήρησή σας, κύριε Υποφαντή. Όσοι είμαστε. Και θέλουμε μέχρι το πρώτο εξάμηνο να έχουμε προχωρήσει στον πρώτο διαγωνισμό για μπαταρίες, για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε αποθηκευτική ισχύ, δηλαδή μπαταρίες που θα αποθηκεύουν την ηλεκτρική ενέργεια που θα περισσεύει κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως από τα φωτοβολταϊκά, και θα τα χρησιμοποιούμε τη νύχτα, αλλά και βεβαίως θα θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο τη σταθερότητα του δικτύου. Και βεβαίως έχουν γίνει τα πειράματα στα νησιά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι πιάνει τόπο. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, πού θα τοποθετηθούν οι μπαταρίες?
ήδη έχουν αδειοδοτηθεί. Δεν χρειάζεται να είναι μέσα στα αστικά κέντρα. Καταλαβαίνετε ότι μπορούν να είναι σε οποιοδήποτε σημείο του ηλεκτρικού δικτύου. Αλλά πρέπει να σας πω εδώ κάτι άλλο. Το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκό Συστήγη. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που αφορά 300.000 νοικοκυριά, αγρότες και επαγγελματίες που θα κατασκευάσουν μικρά συστήματα φωτοβολταϊκών με μπαταρία στη στέγη τους. Τα επιδοτούμε από 60% έως 75% για ευάλωτα νοικοκυριά. Και έτσι, τι πατυχαίνουμε με αυτό. 300.000 τέτοια συστήματα, 300.000 νοικοκυριά δηλαδή, επαγγελματίες και αγρότες, επαναλαμβάνω. Με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουμε και προωθούμε την ενεργειακή δημοκρατία, βοηθάμε ένα νοικοκυριό, ένα σπίτι να είναι ενεργειακό αυτόνομα και να μηδενίσει τον λογαριασμό ρεύματος την απόσβεση. Έχει ανοίξει άρα πλατφόρμα. Ένα εκπληκτικό πρόγραμμα το οποίο θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα ηλεκτρονική. Το περιμένουμε πώς και πώς. Άλλη μια ερώτηση, Λένα. Υπουργέ, πείτε μου λίγο, γιατί μετράμε αντίστροφα πια για τις εκλογές και να ρωτιέμαι. Έτσι, απευθυνόμενος στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, όλα αυτά, επί των ημερών σας, θεωρείτε ότι ασκήθηκε πραγματικά μεταρρυθμιστική πολιτική στον τομέα της ενέργειας και ποιος είναι ο στόχος για την επόμενη τετραετία? Τα πράγματα άλλαξαν πολύ σημαντικά την τελευταία τριετία. Η Ελλάδα κατάφερε να ανέλθει στην πρώτη θέση στην Ευρώπη σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Η Ελλάδα κατάφερε να ανέλθει στην 8η θέση στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ΑΠΕ συνολικά στο ηλεκτρικό μείγμα. Καταφέραμε, παρόλες τις δυσκολίες, μετά τις επιδοτήσεις που κάναμε και μετά από τον μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, να διατηρήσουμε προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και η Ελλάδα να έχει, σε ό,τι αφορά τη λιανική, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις τιμές στα νοικοκυριά, από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όλα αυτά λοιπόν δεν έγιναν από μόνο τους και δεν έγιναν τυχαία. Προχωρήσαμε και με τα καύσιμα. Τα πήγαμε πολύ καλά. Τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή φυσικό αέριο, πετρέλαιο, κίνηση, βενζίνη κτλ. Τα έχουμε πάει και πολύ καλά. Θα σας πω και για αυτά τι έχουμε κάνει, γιατί και για αυτά πρέπει να μιλήσουμε. Θα σας πω λοιπόν ότι και για τα ορυκτά καύσιμα έχουμε επιταχύνει δραματικά την εξερεύνηση των πιθανών περιοχών όπου θα μπορούσαμε να εξορίξουμε υδρογονάφρακες. Φυσικό αέριο δηλαδή, σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Ναι. Ό,τι δεν είχε γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 10-15 χρόνια, έγινε μέσα σε 2 χρόνια, έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και αυτή είναι μια μόνιμη λύση. Δηλαδή το να καταφέρουμε, αν είμαστε βεβαίως, αν έχουμε την τύχη με το μέρος μας, στην πρώτη γεώτρηση. Να αξιοποιήσουμε και από το 25 και μετά να έχουμε τις πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις, ώστε τελικά να καταστούμε αυτάρκης και ενεργειακά ανεξάρτητοι και σε ό,τι αφορά τα ορυκτά καύσιμα και γιατί όχι, επαναλαμβάνω, αν επαληθούν οι προβλέψεις και οι μελέτες, να μπορούμε να εξάγουμε φυσικό αέριο προς την Ευρώπη και να προεκτήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Κάποια στιγμή να αποκτήσει και η Ευρώπη τα δικά της αποθέματα σε υδρογονάνθρακες και η Ελλάδα είναι μέρος της. Τα επόμενα χρόνια θα είναι θωρακισμένη η Ελλάδα στην οποιαδήποτε ενεργειακή κρίση, Υπουργέ? Έχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες δράσεις και έχουμε πάρει τα μέτρα εκείνα ώστε να θωρακίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδος και να μειώσουμε σημαντικά, δραματικά θα έλεγα, τον κίνδυνο της ενεργειακής επάρκειας. Έχουμε ένα πόλεμο βέβαια μπροστά μας. Έχουμε ένα πόλεμο. Δεν τελειώνει ο πόλεμος. Παρακαλούμε όλοι βέβαια και ελπίζουμε αυτό το πράγμα να τελειώσει γρήγορα και να σταματήσουν να χάνουν τις ζωές τους αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά σωστά, και να σταματήσει αυτή και ο ενεργειακός στραγγαλισμός της Ευρώπης από τη Ρωσία. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις ακόμα. Η πρώτη είναι στο θέμα των καυσίμων. Μην φύγουμε από αυτό. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε από τις ακριβότερες τιμές στην Ευρώπη. Και δεν φταίνε εδώ οι φόροι. Εδώ κάτι συμβαίνει. Βλέπουμε την ψαλίδα τις τελευταίες ημέρες μεταξύ πετρελαίου κίνησης και βενζινών. Μήπως τα δηληστήρια, οι εταιρείες εμπορίας παραγωγής πετρελαιοειδών, διακίνησης, βγάζουν τα σπασμένα στον Έλληνα καταναλωτή για ακόμα μια φορά? Βεβαίως, με καλείτε να σχολιάσω κάτι που αφορά ήλιο άλλου Υπουργείου, του Υπουργείου Ανάπτυξη, που το φέρνει το εμπόριο, αλλά θέλω ακόμα, να σας πω όμως, αλλά θα σας πω το εξής. Εμείς και οι υποφαντοί παρακολουθούμε την εξέλιξη των τιμών. Βλέπετε, εγώ βλέπω την τιμή στην Αγγλία δίπλα στο σπίτι μου. Ναι. Αυξήθηκαν κάποιες μέρες, ο ΠΕΚ ανακοίνωσε την μείωση της παραγωγής κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, τη μείωση της παραγωγής πετρελαίου, αυτό όθησε τις τιμές σε διεθνείς επίπεδα. Εγώ είδα ότι η τιμή στην Αγγλία, στο σπίτι μου τουλάχιστον δίπλα, στο βενζινάδικο δεν άλλαξε.
και θα έλεγα ότι τις επόμενες δύο μέρες είχε μειωθεί και λίγο. Τι θέλω να πω, πάντα υπάρχει μία χρονοκαθυστέρηση και στην αύξηση αλλά και στην μείωση. Όταν τελικά αντίστοιχα αυξάνεται ή μειώνεται η τιμή, η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, εμείς ως κυβέρνηση δεν πρόκειται να μείνουμε αμέτωχοι. Και η έλεγχη θα είναι ενδελεχής από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και εφόσον χρειαστεί θα στηρίξουμε για άλλη μια φορά. Μην ξεχνάτε το Fuel Pass, που μπορεί να μην έλυσε το πρόβλημα φυσικά, αλλά προσπαθήσαμε και πραγματικά βοήθησαμε τα νοικοκυριά, τους βιοπαλαιστές εκείνους που χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητο για να πάνε στη δουλειά τους. Υπουργέ, είναι ανάσα. Αλλά δεν είναι λύση οι επιδοτήσεις, έτσι, αυτό. Δεν είναι λύση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δυστυχώς ζούμε σε μια ενεργειακή... Σε έναν ενεργειακό, θα έλεγα, ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο και αυτό έχει οθήσει τις μέσες προς τα πάνω. Νομίζω όμως ότι τελικά τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι τέτοια που θα βοηθήσουν τα νοικοκυρία αλλά και τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα οποία τελευταία ζούμε στον ενεργειακό τομέα. Τελευταία ερώτηση. Εκτός από σε λιγότερο από 50 ημέρες και εσείς θα κριθείτε από τον λαό, θα ζητήσετε την ψήφο, πού θα κατέβετε και ένα μήνυμα προς τους συμπατριώτες σας στην εκλογική σας περιφέρεια, θα θέλαμε. Το μήνυμα που θα ήθελα να πω είναι πάρα πολύ απλό. Και στα Τρίκαλα καταρχήν, έτσι, στα Τρίκαλα, περιφέρεια Τρικάλα, έτσι. Δεν διαχωρίζω, δεν νομίζω ότι οι πολίτες στα Τρίκαλα έχουν άλλη διαφορετική αντίληψη από τους πολίτες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και έχουν εμπεδώσει όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα αν θα ψηφίσουν ή όχι μια δημοκρατία και η κυρία Μητσοτάκη, αλλά όλοι έχουν εμπεδώσει ότι ήταν μια τετραετία, καταρχήν πρέπει να πούμε μισή, γιατί σχεδόν τα δύο χρόνια είχαμε την πανδημία και είμαστε κλειστοί στα σπίτια και παρόλα αυτά, παρόλο μια προσφυγική κρίση, παρόλο μια υγειονομική κρίση, παρόλο μια γεωπολιτική κρίση και έναν πόλεμο και παρόλο μια τεράστια ενεργειακή κρίση που όθησε τον πληθωρισμό, αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, κυβέρνησαν αποτελεσματικά. Προσπάθησαν, προσπαθήσαμε, διορθώσαμε και λάθη που μπορεί να κάναμε. Κανείς δεν λέει ότι δεν έγιναν λάθη, αλλά διορθώσαμε αμέσως, παραδεχθήκαμε τα λάθη. Καταρχήν, τα όποια λάθη έγιναν και τα διορθώσαμε. Μάλιστα. Εγώ βλέπω ότι με την αντιπολίτευση, ακόμα και τώρα, 4 χρόνια πριν στην αντιπολίτευση, ακόμα δεν μπορούν να παραδεχθούν τα λάθη τα οποία κάναν και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να εξελιχθούν. Και γι' αυτό το λόγο τελικά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο. Γιατί το πρώτο που πρέπει να κάνει κάποιος αν θέλει να βοηθήσει τον τόπο του, μάλιστα, είναι να παραδεχθεί ποια είναι τα προβλήματα. Και θα πω κάτι που είπε. Η αυτοκριτική που είπε και ο Πρωθυπουργός, ναι, όπως το λέτε. Θα πω και κάτι το οποίο είχε πει ο Κονφούκιος, ότι η μεγαλύτερη δειλία είναι να γνωρίζεις ότι κάτι δεν είναι σωστό, ότι κάτι είναι λάθος και να μην το διορθώνεις. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο νερό για να προστατεύσουμε το νερό, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην ενέργεια για να διασφαλίσουμε προσιτές τιμές ενέργειας και προβλέψιμες τιμές και καθαρή ενέργεια για τους Έλληνες πολίτες, αυτά αναγνωρίζουμε και προσπαθούμε και χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Την επόμενη φορά σας περιμένουμε στο στούντιο. Καλό πάση. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.